Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Bake It για άλλη μια νέα παραδοσιακή συνταγή από το νησί της Λέσβου, βασιλόπιτα αγιάσου με φύλλα, πάμε να τη φτιάξουμε. Ξεκινάμε να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη συνταγή ρίχνοντας σε μια μεγάλη λεκάνη τη μισή ποσότητα από το αλεύρι μαζί με τα μπαχαρικά και τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Στην συνέχεια προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το τρίβουμε μαζί με το αλεύρι να ενσωματωθεί. Δεν χρειάζεται να το ζυμώσουμε, ίσα ίσα να ενσωματωθεί με το αλεύρι. Στην συνέχεια προσθέτουμε την υπόλοιπη ποσότητα από το αλεύρι και το βρασμένο νερό από το γλυκάνισο με το πορτοκάλι. Ζυμώνουμε αρκετά καλά μέχρι να έχουμε μία σφιχτή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια μας. Το βρασμένο νερό γλυκάνισου το έφτιαξα ρίχνοντας ένα μικρό κατσαρολάκι, νερό, μετρημένο γλυκάνισο και δύο φλούδες πορτοκάλι, τα έβρασα για 2 λεπτά και στη συνέχεια το σούρωσα και έμεινε μόνο το νερό. Έτοιμη η ζύμη μας, την βλέπετε πόσο υπέροχη έχει γίνει, την σκεπάζουμε με μία πετσέτα και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για μία ώρα. Μετά τη μία ώρα πάμε να φτιάξουμε τη βασιλόπιτα αγιάσου, όπου αρχικά χωρίζουμε τα δύο πρώτα φύλλα, δηλαδή το πρώτο και το τελευταίο, όπου είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος, 120 γραμμαρίων το καθένα. Τα αφήνουμε στην άκρη και χωρίζουμε την υπόλοιπη ζύμη σε μπαλάκια 80 με 90 γραμμάρια το καθένα. Στη συνέχεια παίρνουμε το ένα από τα μεγαλύτερα μπαλάκια, αλευρώνουμε τον μπάγκο εργασίας και το ανοίγουμε σε ένα μεγάλο λεπτό φύλλο και στη συνέχεια το τοποθετούμε σε ένα αλευρωμένο ταψί με διάμετρο 27 εκατοστών. Πολύ σημαντικό είναι να αλευρώνετε πολύ καλά τα φύλλα ώστε να ανοίγει και πιο εύκολα. Όταν το τοποθετήσουμε στο ταψί, καλό είναι να καλυφθούν και τα τυχώματά του και στη συνέχεια το πασπαλίζουμε με το ελαιόλαδο και το λιωμένο βιτάμ. Στη συνέχεια πασπαλίζουμε πολύ καλά σε όλη την επιφάνεια του φύλου, την πολύ καλά τριμμένη σε ψηλή μορφή ξηρή μυζήθρα μαζί με τη ζάχαρη και τα μπαχαρικά, έτσι όπως ακριβώς σας δείχνω. Στην συνέχεια παίρνουμε τα μικρότερα μπαλάκια, τα αλευρώνουμε πολύ καλά, τα ανοίγουμε σε λεπτά φύλλα και τα τοποθετούμε στο ταψί ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως θα δείτε. Αν η μυζήθρα σας είναι χοντροκομμένη, βάλτε την στο μούλτι όπως έκανα και εγώ, ώστε να γίνει σε ψηλή μορφή. Εσείς ωστόσο μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε πατώντας το κουμπάκι της εγγραφής που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Μην σας παραξενέψει ότι στη συγκεκριμένη βασιλόπιτα χρησιμοποιούμε σαν γέμιση μυζήθρα, πιστέψτε με, στο τελικό αποτέλεσμα δεν θα σας φανεί καθόλου ούτε στη γεύση ούτε και στην υφή. Όπως βλέπετε, συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία ανοίγοντας φύλλα και στρώνοντάς τα στο ταψί, ώστε να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη βασιλόπιτα, άλλωστε αυτό είναι που την κάνει ξεχωριστή. Τέλος, ανοίγουμε το δεύτερο μεγάλο φύλλο, σκεπάζουμε τη βασιλόπιτα, δημιουργώντας ένα σχέδιο ό,τι επιθυμείτε. Το πιέζουμε ελαφρώς προς τα κάτω, περιμετρικά, ώστε να καλύψει τα τυχώματα της βασιλόπιτας, αλείφουμε όλη την επιφάνειά της με ένα αυγό και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Την τρυπάμε με ένα μαχαιράκι ώστε να φεύγει ο αέρας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 175 βαθμούς για περίπου 1,5 με 2 ώρες. Στα μισά του ψησίματος την σκεπάζω με ένα αλουμινόχαρτο ώστε να μην πάρει πολύ σκούρο χρώμα.
Έτοιμη, ψημένη η βασιλόπιτα της Αγιάς σου με φύλλα. Πραγματικά, κατά τη διάρκεια του ψησίματος, τα αρώματά της ήταν εκπληκτικά. Την αφήνω να κρυώσει εντελώς και την ξεφορμάρω. Πάμε να την κόψουμε να δείτε τι εκπληκτικό αποτέλεσμα έχουμε φτιάξει. Όσοι έχετε επισκεφτεί το νησί της Λέσβου και συγκεκριμένα την Αγιάσο, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Σας προτείνω να τη φτιάξετε, να τη δοκιμάσετε και είμαι σίγουρος ότι θα καταπλήξετε τους πάντες. Μία μοναδική βασιλόπιτα με απίστευτα αρώματα και εκπληκτική γεύση. Περιμένω τις δικές σας δημιουργίες στην ομάδα μας στο Facebook, η ζαχαροπλαστική του Bake It. Μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε στο κανάλι μας στο YouTube κάνοντας μία εγγραφή, να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω εάν σας άρεσε η συνταγή και να στέλνετε τα βίντεο στους φίλους σας. Επίσης, τις συνταγές μας θα τις βρείτε αναλυτικά γραμμένες στο χρυσό σκουφάκι στο link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!